Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πραγματικά με μεγάλη χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα εδώ και μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς που είστε οι εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας. Έχω αίσθηση του μεγέθους και της σημασίας αυτής της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτό θέλω να το διευκρινίσω ευθύς εξ αρχής. Τα στοιχεία που ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο κύριος Ανδρεάδης, είναι πράγματι πολύ χαρακτηριστικά και είναι στοιχεία τα οποία είχα και εγώ την ευκαιρία να επικοινωνήσω στους συναδέλφους μου του Κολεγίου, τους Κομισιών, ενημερώνοντας για την τεράστια σημασία που έχει για την ανασυγκρότηση της χώρας η τουριστική βιομηχανία. Και επιτρέψτε μου λοιπόν να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα τον κύριο Ανδρεάδη και το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων, γιατί πραγματικά μου πρόσφεραν ευθύς εξ αρχής στήριξη στην προσπάθεια που κάνω για να βοηθηθεί η χώρα στα πλαίσια και της ευρωπαϊκής της πορείας. Η τουριστική βιομηχανία λοιπόν της Ελλάδας είναι ίσως το όχημα που μπορεί να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια. Και αυτή η τουριστική βιομηχανία, η ελληνική, είναι μέρος αναπόσπαστο της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Όχι μόνο γιατί ένας πολύ μεγάλος αριθμός των αφίξεων προέρχεται από την Ευρώπη, παρά την προσπάθεια να ανοιχτούμε σε νέες χώρες, τα 2/3 των αφίξεων εξακολουθούν να προέρχονται από την Ευρώπη, αλλά επειδή η Ευρώπη μπορεί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούν να προσφέρουν σημαντική στήριξη στην προσπάθεια που κάνετε εδώ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω με ένα θετικό παράδειγμα, να προσπαθήσω να δώσω ένα θετικό μήνυμα, αναφέροντας το τι έχουμε πετύχει ως τώρα. Όπως είπε ήδη ο κύριος Ανδρεάδης, αρχίσαμε από τον προηγούμενο χρόνο μια προσπάθεια για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του χρόνου στην έκδοση της Visa Schengen για τους τουρίστες από τρίτες χώρες που θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη και βεβαίως την Ελλάδα. Και αυτό που πετύχαμε και ήταν κάτι συγκεκριμένο. Το λέω γιατί είναι καλό να αναφερόμαστε και στα συγκεκριμένα και θετικά αποτελέσματα. Ήταν η πιλωτική εφαρμογή προσωρινών μέτρων για τους μήνες αιχμής για τον ελληνικό τουρισμό, τους μήνες του καλοκαιριού, σε σχέση με την είσοδο τουριστών από τρίτες χώρες. Αυτό είχε άμεσο αποτέλεσμα, μετρήσιμο, στην αύξηση των τουριστικών αφήσεων από χώρες όπως η Ρωσία, η Τουρκία, η Κίνα, και πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να κινηθούμε παραπέρα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένη? Χάρη στις προσπάθειες πολλών επιτρόπων, όχι όλων, αλλά πολλών επιτρόπων, γίνεται επιχειρούμε να αναθεωρήσουμε συνολικά τις διαδικασίες για την είσοδο τουριστών στις χώρες Σέγγεν. Και το θέμα πρόκειται να συμπεριληφθεί στην ατζέντα του Κολεγίου. Πρόκειται να υπάρξει ένα κοινό ανακοινωθέν που θα εκδοθεί άμεσα από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. Συνεργαζόμαστε με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Ταγιάννη στο θέμα αυτό. Συζητούμε με την Επίτροπο Μάλστρομ, τη Σουηδή Επίτροπο που είναι αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις, και θέλω να ελπίζω ότι στον επόμενο χρόνο θα πετύχουμε μια απλούστευση των διαδικασιών συνολικά για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Και νομίζω είστε σε θέση να καταλάβετε τη σημασία ενός τέτοιου μέτρου. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω για να σας πείσω ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αποδώσει. Μπορεί να αποδώσει. Και να επιβεβαιώσω ότι αν υπάρξει συνεργασία όλων, εσάς, δική σας πρώτα, των επιχειρηματιών, του ιδιωτικού τομέα πρώτα απ' όλα, των επιχειρηματιών, των επενδυτών, με τις κρατικές αρχές, με τις ευρωπαϊκές αρχές, με τις περιφερειακές αρχές, τότε είναι βέβαιο ότι μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Αρκεί να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, πλάνα εργασίας και να προσπαθούμε να τα πετύχουμε. Μπορώ να σας βεβαιώσω, μιλώντας και εκ μέρους της Κομισιόν συνολικά στο σημείο αυτό, ότι σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο, να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να διευρύνουμε τη θεματολογία της. Η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και καταλαβαίνω τις δυσκολίες και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες. Το πρόβλημα δεν είναι πια ελληνικό, αυτό είναι προφανές. Η κρίση όμως είναι και μια ευκαιρία
δίνει τη δυνατότητα να ξανασκεφτούμε, να αναθεωρήσουμε μοντέλα που ακολουθούσαμε και δρόμους που θεωρούσαμε δεδομένους. Και από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι και η Κομισιόν έχει αναθεωρήσει εκ των πραγμάτων ορισμένες από τις πολιτικές της. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, όσο μου επιτρέπετε βεβαίως, θέλω να σας πω ότι το βάρος που είχε ο χρηματοπιστωτικός τομέας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας πριν από την κρίση, αντιμετωπίζεται πια με σοβαρό σκεπτικισμό. Και υπάρχει ανάγκη, η οποία κατανοείται όλο και περισσότερο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι ευρωπαϊκές χώρες να επικεντρωθούν στις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η Ευρώπη. Στις παραγωγικές δυνατότητες. Αναφέρομαι εδώ στις παραγωγικές δυνατότητες, αυτό που και ο Αντιπρόεδρος είπε χτες για επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης, η οποία επαναβιομηχανοποίηση βεβαίως πρέπει να είναι μια έξυπνη διαδικασία, δεν μπορεί να στηρίζεται σε μοντέλα παροχημένα, μοντέλα από το παρελθόν, είναι ανάγκη να βρεθούν οι τομείς όπου η Ευρώπη μπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και αναφυσβήτητα ο τουρισμός για πολλούς λόγους είναι ένας από αυτούς τους τομείς. Νομίζω τα όσα υπόθηκαν χτες εδώ στηρίζουν αυτή την επιλογή. Καταφέραμε λοιπόν μετά από προσπάθεια πολλών ετών, τουλάχιστον τα 2,5 χρόνια που εγώ παρακολουθώ τις εργασίες της Επιτροπής, η προσπάθεια αυτή ήταν σαφής, καταφέραμε να ξαναμπεί ο τουρισμός στην ατζέντα του κολεγίου. Και καταφέραμε να υπάρξει το κονδύλι στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης μέχρι το 2020. 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν, μπορούν να διατεθούν στα πλαίσια αυτά και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κονδύλι που η Ελλάδα πρέπει να το δει. Εσείς, οι επιχειρηματίες, πρέπει να το δείτε και σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση να κατατεθούν τα προγράμματα που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να συμμετέχει στον τρόπο που θα δαπανηθεί αυτό το ποσό, καθορίζοντας αν είναι δυνατόν και εκ των προτέρων τους στόχους και τους κανόνες που θα ρυθμίσουν την κατανομή του.